παρεάκι που πραγματικά πιστεύω αυτό που θα παρουσιάσουμε εδώ και φτιάξαμε δεν υπάρχει αντίστοιχο στην επιλογή της νυχτερινής διασκέδασης για το καλοκαίρι. Λένε τόσα για μας, λένε τόσα για μας, και τι να σκεφτώ. Τα τελευταία 20 χρόνια είστε παντρεμένος με την Κέλλη Κυλακίδου. Ποια είναι τα μυστικά του επιτυχημένου γάμου σας? Εμείς μετά από 20 χρόνια όμως γνωριμία θα έλεγα ότι το συστατικό είναι αγάπη, λίγη τρέλα, όχι τόσο πολύ στα πράγματα να δίνεις βάση και να ξέρεις ότι κάποια στιγμή, από τη στιγμή που ξεκινήσαμε μαζί, μαζί θα γεράσουμε. Πόσο εύκολο είναι που και οι δυο σας είστε στον ίδιο χώρο, στο ίδιο επάγγελμα? Ναι, δεν είναι εύκολο. Εμείς καλλιτέχνες έχουμε ένα ασυνάρτητο πρόγραμμα. Δεν υπάρχει πρόγραμμα, ωράριο στην καθημερινότητά μας. Τα παιδιά μας έχουν ωράριο και πρέπει αναγκαστικά, θέλοντας και εμείς, να πάμε το ωράριο των παιδιών. Δεν συμβαδίζει αυτό με το ωράριο της εργασίας μας. Και καταλαβαίνετε, οι δυσκολίες είναι πάμπολες, αλλά ό,τι αγαπάς το κάνεις. Σε πρόσφατες δηλώσεις σας είχατε πει πως στο παρελθόν είχατε δεχτεί μια τηλεοπτική πρόταση με τη σύζυγό σας. Ναι. Τι αφορούσε αυτό? Για ένα πρωινό ήταν αυτό, να κάνουμε ένα πρωινό εγώ και η Κέλλη. Δεν ήταν εφικτό να γίνει. Και δεν ήταν εφικτό να γίνει μόνο για τους λόγους αν μας άρεσε ή όχι, αλλά από πλευράς ωραρίου, από πλευράς παιδιών, έχουμε παιδιά, έχουμε οικογένεια. Τα παιδιά μας δεν τα μεγαλώνουν ταντάδες, τα μεγαλώνουμε οι ίδιοι μας. Συζητάμε όμως κάτι για μετά και χώρια και θα δούμε. Αλλάσανε όλα και τίποτα ίδιο δεν είναι για μας. Πάμε και στο νέο σας τραγούδι, το οποίο έχει γίνει viral στο TikTok. Το έχετε δημιουργήσει ο ίδιος. Πείτε μου δύο λόγια γι' αυτό. Είναι το πρώτο τραγούδι που μια σειρά μιας ομάδας τραγουδιών, μιας παρέας τραγουδιών που έχω γράψει εγώ ίδιος και στίχο-μουσική και αρχίζω να τα εμφανίζω πλέον στον κόσμο. Πήρα την απόφαση. Είμαι πολύ χαρούμενη. Είναι ένα στέκι το Φρατζέλικο στην παραλιακή και ο Νίκος ο Κουρκούλης είναι ένας μοναδικός καλλιτέχνης, είναι χήμαρος, είναι απίθανος, διασκεδαστής, εξαιρετικά γενναιόδωρος με όλους μας και όσον αφορά την ομάδα είναι όλοι πολύ ωραίοι καλλιτέχνες. Τάνια μου, και εσύ είσαι χήμαρος. Να πούμε για τον. Εγώ δεν το ήξερα αυτό για τον Νίκο Κουρκούλη, ότι του είχε γίνει πρόταση για μαζί με την Κέλλη. Εκπομπή. Βέβαια, εγώ το. Παιδιά, είχε γραφτεί. Ναι, του είχε γίνει πρόταση μαζί με την Κέλλη. Τώρα πρόσφατα ή παλιότερα. Νομίζω ότι σχετικά πρόσφατα. Όχι, παιδιά, όχι παλιά, πολύ παλιά. Τύπου 5 χρόνια πριν. Βέβαια, γιατί το συζητάνε ακόμη και τώρα. Γι' αυτό και θέτουν και την ερώτηση στη δημοσιογράφη. Γιατί. Ενώ, όχι για ποιο λόγο του έγινε πρόταση, ενώ γιατί πράγμα του έγινε. Ενώ για μαγκαζίνο, για κάποιο. Δηλαδή, σοου, επιτροπή και λοιπά, θα σου φανταζόμουν. Νομίζω για εκπομπή που παρουσίαζαν μαζί. Μουσική εκπομπή ή πρωινό. Όχι, για πρωινό. Όχι, μόνοι του το είπαν. Είπε για πρωινό ο άνθρωπο. Και μάλιστα είπε ότι δεν μα βάλευαν τα ωράρια γιατί έχουμε και τα παιδιά και εντάξει, έχει και πρωινό ξύπνο. Μα αρέσει πάρα πολύ τη σχέση. Θέλουν να μεγαλώσουν οι μεγαλώσουν οι ίδιοι. Πάρα πολύ. Εμένα μου αρέσει εκεί και μου αρέσει που κάνει και περιοδίε, που βγάζει τέλεια τραγούδια. Είναι πάρα πολύ δύσκολο τώρα και οι δύο σε αυτή τη δουλειά να κάνουν. Είναι πολύ δύσκολο. Δεν γίνεται εύκολο αυτό. Παιδιά, να σου πω ότι ο Νίκος Κουρκούλης μαζί με τον Πασχάλη τον Τερζή είναι οι δύο αγαπημένοι μου τραγουδιστές. Τρελαίνομαι με και δεν έχω συνεργαστεί με κανένα από τους δύο. Άμα βάλεις άλλον ένα, θα ταυτιζόμαστε απόλυτα. Εγώ με αυτοί οι δύο και ο Διονύσης Χινάς. Αυτοί οι τρεις είμαι εγώ. Ωραία. Όπως είπε και ο Κωνσταντίνος, ξεκινήσα στο Φρατζέλικο. Καλή σεζόν, καλό καλοκαίρι. Καλή επιτυχία, να σου ευχαριστήσουμε και για την Τάνια Τιγκαρά που είναι και εμένα φίλη μου, να πούμε και ένα μπράβο και στο σύζυγό της που τη στηρίζει και είναι δίπλα της. Αντρική αλληλεγγύη είναι αυτή. Και για το νέο τραγούδι, πού να φανταστώ τη διασκευή που έκανε.